Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το νέο League Mechanic της 325 που ήρθε σαν βόμβα και θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με όλες τις αλλαγές της 325 που πιστέψτε με είναι, είναι πάρα πολλέ για μόνο ένα βίντεο. Σέντλες of Φεκαλγούρ λοιπόν με release της 26 του μηνός. Λοιπόν, αποκλειστικά λοιπόν, για το League Mechanic πολλά πολλά βιντεάκια θα ακολουθήσουν για να κρατήσουμε αυτό το βίντεο όσο το δυνατόν ε, μικρότερο ε, και θα δούμε και πάρα πολλά πραγματάκια στο live μας ε, σχεδόν καθημερινά ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ε, το νέο Mechanic ε, λοιπόν της ε, 3.25 καλούμαστε να φτιάξουμε μια πόλη σε ένα καινούριο μέρο. Η πόλη θα έχει την ονομασία Kingsmarts. Γνωστή η από το Expedition θα μας βοηθήσουν σε αυτό έτσι ώστε να ξεκινήσει το trade ανάμεσα στο Rakelands και στην πατρίδα τους. Στην προσπάθειά τους αυτή ζητήσαν τη βοήθεια από γνωστούς MPC αλλά και από εμάς. Ε, τους MPC τους οποίους έχουμε γνωρίσει από το Expedition. Και σε αυτή λοιπόν εδώ την προσπάθεια ξεκινάει το League Mechanic. Ο Τζόχαν λοιπόν είναι ο πρώτος MPC ο οποίος θα βρούμε στο Lion's Eye Watch για να μας βάλει λίγο σιγά σιγά στα βασικά του League Mechanic από την αρχή. Το Τζόχαν λοιπόν ανατέθηκε η αποστολή να φτιάξει αυτή την πόλη στο Kingsmarch και έτσι μας μεταφέρει για να την γνωρίσουμε. Στην αρχή θα υπάρχει στην περιοχή αυτή, στην άδεια αυτή η περιοχή, λοιπόν μόνο μία ταβέρνα και ένα τεράστιο χώρο που όπως βλέπουμε. Οπότε με τη βοήθειά μας ξεκινάμε να την φτιάξουμε Φυσικά θα χρειαστούμε υλικά για όλη αυτή την προσπάθεια, τα οποία θα τα βρίσκουμε στην πορεία του games, ό,τι και να κάνουμε, και στα acts. Ε, όλα τα υλικά που βρίσκουμε στις περιοχές έχουν γύρω εχθρούς, όπως βλέπουμε, που πρέπει να φάμε πριν να έχουμε πρόσβαση για να τα μαζέψουμε και να είναι μαρκαρισμένα, θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν υλικά που θα βρίσκουμε στον δρόμο, λοιπόν, όλα και διαφορετικά υλικά, από ξύλα, διάφορα τύποι mines, ε, γενικότερα είναι αρκετά, θα τα δούμε και στην πορεία αυτά, δεν, δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Το παιχνίδι πλέον, ε, ό,τι σκοτώνουμε, έρχεται μια καινούρια αλλαγή στο game, η, η οποία είναι τα γνωστά σε όλους gold, τα οποία πλέον θα τα χρησιμοποιούμε σε πάρα, πάρα, πάρα πο, πο, ε, πολλές περιπτώσεις και για πολλά quality of life και καινούρια futures που έρχονται για να αφήσουν εποχή στο Path of Exile. Ε, αλλά κυρίως είναι στο να μπορούμε να προσλάβουμε καινούριο κόσμο που θα το δούμε ευθύ αμέσω. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στην διαδικασία για να δούμε πώς ακριβώς και τι ακριβώς γίνεται το οποίο είναι πολύ βασικό στην πορεία μας ε, στο Path of Exile όσο αφορά ε, τα υλικά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πολύ πολύ, πολύ, πολύ συγκεκριμένα βλέπουμε ότι ε, στο παιχνίδι γενικότερα ξεκινάμε με τον Ralph το Recruiter ο οποίο είναι ο πρώτος NPC που θα μας βοηθήσει σε αυτό οι εργάτες που υπάρχουν στη λίστα είναι καλοί σε κάτι διαφορετικό οπότε παίρνουμε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς συγκεκριμένα οπότε στην αρχή θα έχουμε, θα έχουμε 10 εργάτες αλλά λογικά με τις αναβαθμίσεις πιστεύω και με τα κτίρια αυτοί θα γίνουν πολύ περισσότεροι αυτό θα το μάθουμε στην πορεία Προσταβάλλουμε λοιπόν στην αρχή έναν miner, έτσι ώστε τα mines που βρήκαμε λίγο πιο πριν στις περιοχές ε, να μπορούμε μέσα από την πόλη να βάλουμε το miner να τα μαζεύει. Εδώ βλέπουμε ακόμα ένα καινούριο mine το οποίο βρίσκουμε στην περιοχή. Ε, που πρέπει να καθαρίσουμε λίγο τα μομπάκια, να ξέρετε ότι το κάθε mine έχει διαφορετικά μομπάκια δίπλα και διαφορετική δυσκολία, τον οποίο δεν νομίζω να μας απασχολήσει και ιδιαίτερα εφόσον λοιπόν καθαρίσουμε τα μάη τα οποία μαρκάρονται και μετά αυτά θυμούνται επίσης στην πόλη τι ακριβώς είναι αυτά που καθαρίσαμε στην πόλη λοιπόν βάζουμε τους, ε, τους εργάτες να τα μαζεύουμε εδώ συνεχίζουμε και βλέπουμε υλικά και όσο πιο πολλούς βάλουμε να μαζεύουν τόσο καλύτερα είναι για μας και από απόψε ως ε, χρόνου γιατί όλα αυτά θα δείτε ότι έχουν ένα timer ε, παίρνουν λίγο χρόνο λοιπόν αυτά αλλά δεν μας απασχολεί εμείς συνεχίζουμε κανονικά ό,τι κάνουμε. Να ξέρετε ότι αυτό το σύστημα δουλεύει και όταν είσαι offline, δεν έχει κάτι να μας απασχολήσει. γιατί είναι σε, είναι σε real time. Λοιπόν, παίρνοντα λοιπόν του καλύτερου εργάτε ή αναβαθμίζοντα τα κτίρια, αυτέ οι διαδικασίε γίνονται πιο γρήγορα και καλύτερα. Ε, μαζεύουμε υλικά και χρυσό που μπαίνει στο game και ξεκινάμε να φτιάχνουμε νέα κτίρια. Αναβαθμίζοντα λοιπόν την ταβέρνα, παραδείγματο χάρη είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, θα έχουμε καλύτερε επιλογέ για του εργάτε ε, για να μπορούν να γίνουν οι διαδικασίε πιο γρήγορα. Λοιπόν, το mining station θα μα βοηθήσει στα υλικά που λέγαμε πιο νωρί. Ε, είναι, είναι, είναι πραγματικά πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ένα smelter. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι χρειάζεται για τα υλικά που μαζεύουμε, για να μπορούμε να τα κάνουμε bars. Επίση, το κτίριο με τον disenchanter, που εκεί θα βάζουμε πλέον items για σπάσιμο οτιδήποτε τύπου, που θα έχουμε πρόσβαση πλέον μετά από τον disenchanter σε καινούργια υλικά που έρχονται πρώτη φορά στο παιχνίδι, που θα τα χρειαστούμε για το νέο crafting, αλλά και για τα καράβια μας που θα χρειαστεί να κάνουμε trade αργότερα. Αυτά παίρνουν λίγο χρόνο, δεν μας απασχολεί, τα βάζουμε και γίνονται. Φυσικά, σε, με απλέ διαδικασίε θα πρέπει να βάλουμε και φάρμε γιατί αλλιώ αυτοί όλοι θα λησάξουν από την πίνα. <laughs> θα δούμε λίγο σε τι αναφέρεται όλο αυτό. Μετά από, την, ε, ε, μετά από όλη αυτή τη φασαρία, θα πρέπει λίγο σιγά σιγά να δούμε και τι αμοιβέ ε, και πώ ακριβώ τι παίρνουμε με το trade στο παιχνίδι. Κάποια στιγμή, λοιπόν, θα φτιάξουμε και ένα λιμάνι όπου εκεί θα μπορούμε να στέλνουμε τα, τα πλοία μα ε, για να πουλάνε όλα αυτά τα υλικά που μαζεύουμε, τα οποία είναι πολλά και διάφορα. Εντάξει. Επιλέγουμε λοιπόν πού θα θέλουμε να τα στείλουμε. Ο κάθε trade route μπορεί να δεχτεί τα πάντα από όλα, όλα, τα υλικά, αλλά όπως θα δούμε λοιπόν εδώ και στη λίστα είναι ότι έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις να την να πούμε. Όχι, απαιτήσεις δεν είναι, κάποιες προτιμήσεις καλύτερα που αν δώσουμε υλικά από τις προτιμήσεις που έχουν θα έχουμε και πολύ καλύτερες αμοιβούλε πάνω σε αυτό που, που, ζητάει. Εντάξει. Λοιπόν, οι αμοιβέ όπως βλέπετε είναι πραγματικά πάρα πολλές Λοιπόν, ε, ακριβώ είναι αυτά τα παραδείγματα που μα παρουσιάσαν. Όσο περισσότερα υλικά στέλνουμε για το τρέι, τόσο ανεβαίνει η κόκκινη μπάρα που μα λέει πόσο επικίνδυνο είναι. Δεν είναι παρά πιο ότι θα είναι και 100% ότι, 100% ότι θα πετύχει. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Ε, έχουμε λοιπόν το ποσοστό επιτυχία. Υπάρχουν εργάτε που είναι ακριβώ για αυτή τη δουλειά. Ε, οπότε ο κίνδυνος ε, βλέπουμε ότι μειώνεται πάρα πάρα πολύ εφόσον επιλέξουμε κάποιον ε, αντίστοιχο ε, για τα trade routes. Ε, είναι, είναι, είναι πολύ σημαντικό, αυτά όλα θα τα δούμε φυσικά και στην πορεία. Ε, υπάρχουν λοιπόν σε πραγματικό χρόνο όλα, όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ ακριβώ είναι ο NPC ο οποίο είναι εξειδικευμένο για αυτή τη δουλειά και θα δούμε με το που τον επιλέγουμε πόσο πέφτει η κόκκινη μπάρα ε, και μειώνεται και ο κίνδυνο και η επιτυχία που έχουμε να βρούμε αμοιβέ όταν θα επιστρέψει το καράβι. Εντάξει, θα δουν πολλά τα ματάκια μα στον δρόμο. Υπάρχουν πλέον σε πραγματικό χρόνο λοιπόν όλε αυτέ οι ειδοποιήσει. Ε, και αν κάτι από αυτά που έχουμε βάλει τελειώσει, έρχεται αμέσω μήνυμα στο game όπου και να βρισκόμαστε, ό,τι και να κάνουμε. Ε, οι αμοιβούλε ε, για μένα φαίνονται, φαίνονται, πραγματικά πάρα, πάρα πολύ καλέ, ίσω εξωφρενικέ. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία. Περιλαμβάνουν και νέα Unix μέσα. Λοιπόν, ένα παράδειγμα βλέπουμε ευθύ αμέσω. Λοιπόν, από ένα καράβι το οποίο μόλι επέστρεψε και βλέπουμε ότι έχει λοιπόν είναι εδώ την Unique Belt και άλλα πολλά πραγματάκια όμορφα και χρήσιμα από ό,τι βλέπουμε στη λίστα μας ε, συνεχίζουμε υπάρχει και ο Engineer σαν επιλογή, μια, μια επιλογή που δεν την είδε ποτέ κανείς θα φτιάξουμε λοιπόν ε, με αυτόν εδώ τον Engineer με τη βοήθειά του πολλά Map Devices, ναι πολύ σωστά ακούσατε που εκεί θα βάζουμε εργάτες να τρέχουν τα Maps για μας και εμείς θα πίνουμε καφέ Αυτά έχουν ποσοστά επιτυχία σύμφωνα με τα maps που θα βάλουμε μέσα και ποιου θα στείλουμε. Οπότε πρέπει να του προσέχουμε λίγο του NPC. Μπορούμε να βάλουμε πολλά maps για να μην καθόμαστε εκεί πέρα να τα κοιτάμε. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένα λόγο. Βάζουμε λοιπόν μαπάκια στη σειρά και τα κάνουν αυτοί από μόνοι του σιγά σιγά χωρί να ασχολούμαστε εμεί με κάτι άλλο. Μπορούμε να φύγουμε και να γυρίσουμε μετά από ώρε, αν είναι αυτό που μα απασχολεί. Ε, υπάρχουν και ειδοποιήσει μέσα στο παιχνίδι που μα το λένε. Ε, οπότε νομίζω σίγουρα είναι μια επιλογή που κανεί δεν την είδε. Κανεί δεν την περίμενε ε, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον ε, να χρησιμοποιούμε μαπάκια που απλά μέχρι τώρα καθόταν στην άκρη και δεν τα κάναμε απολύτω τίποτα. Ε, παραγωγή με map devices λοιπόν και το crafting ε, στην πόλη είναι όλο αυτό το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό ήταν πραγματικά τρελό. Ε, όταν φτιάξουμε το Runesmith Table, το οποίο είναι ένα τελείω καινούριο crafting που θα δούμε αποκλειστικά στο League Mechanic. Λοιπόν, θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν crafts που δεν περιμενάμε ποτέ να τα δούμε, crafts τα οποία θα φέρνουν καινούργια υλικά, τα οποία θα παίρνουμε είτε από bosses, είτε από τα trades, είτε από τις enchants. Τα νέα crafts θα μπαίνουν σαν enchants επάνω στα items και κυρίως σε όλα τα όπλα που υπάρχουν αποκλειστικά, που μέχρι τώρα αυτές τις επιλογές τις βλέπαμε και τις είχαμε μόνο σε unique items. Εδώ θα δούμε για ένα παράδειγμα με ένα συγκεκριμένο του Χάντιντ, είναι, είναι, είναι πολύ τρελά πράγματα αυτά που βλέπουμε γενικότερα και που είδαμε και στην χτισινή παρουσίαση. Εκατό καινούρια τέτοια crafts έρχονται, τα οποία είναι, είναι πραγματικά πάρα πάρα πολλά και θα μας βοηθήσουν πιστεύω πάρα 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 πολύ στα builds τα οποία θα γίνει ένας άλλος χαμός στη συνέχεια. Η τεχνολογία της πόλης έρχεται να συμπληρωθεί με το, με το recombination. Το οποίο σου επιτρέπει να συνδυάσει δύο items μαζί, ένα recombination το οποίο το είχαμε δει και στο, και στο παρελθόν, ένα recombination το οποίο έρχεται λίγο σε μια πιο απλή μορφή και θα πρέπει να το δούμε είναι πραγματικά ε, το κερασάκι στην τούρτα. Mm -hmm. Στο 325, το 325 γενικότερα είναι ένα link που θα μείνει στην ιστορία αν θέλετε τη γνώμη, την ταπεινή μου γνώμη, στο Path of Exile δοκιμάζοντα καινούρια πράγματα πρώτη φορά, τολμάνε να δοκιμάσουν πράγματα πρώτη φορά, που θα δούμε και στο Path of Exile το 2, θα δοκιμάζουν στο Path of Exile το 1 και έρχονται σιγά σιγά να τα δοκιμάσουμε και εμείς. είναι τόσο πολύ το content που θα έρθουν πολλά βιντεάκια στη σειρά, με τις αλλαγέ της 3.25 και, και στην πορεία του link όσο θα διαρκεί. Ε, Χαμό θα γίνει και με τα builds, αλλά αυτό είναι ένα θέμα για τα live μα αλλά και για άλλα βίντεο στο Μονοσύγκο. Μην ξεχνάτε τα live μα στο Twitch. Ελάτε και να δούμε μαζί όλε τι αλλαγέ ε, αλλά και σε μια μεγάλη παρέα ε, για να περνάμε τέλεια και όμορφα. Τα links θα είναι κάτω από το βίντεο ε, και για το Discord μα για ε, όσοι θέλετε να μπείτε στην παρέα μα. Ε, να είστε καλά, να περνάτε τέλεια. Ελπίζω το συγκεκριμένο βίντεο να σα βοήθησε. Τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο θα τα εκτιμήσω πάρα πολύ. Να είστε πραγματικά καλά, να περνάτε τέλει.